διεκδικήσεις μεταξύ των Βαλκανικών χωρών. Η Ελλάδα αποκτούσε και πάλι την Ανατολική Μακεδονία, ενώ η Δυτική Θράκη, αν και έχει αποδευθερωθεί από τον Ελληνικό στρατό, παραχωρήθηκε τελικά στη Βουλγαρία. Το ελληνικό κράτος διπλασιάστηκε και σε έκταση και σε πληθυσμό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι καλύτερες προϋποθέσεις για μια κοινωνική, πολιτική και οικονομική ανάπτυξη. Πλησιάζει στην εξέδρα των επιστήμων η πολεμική σημαία που συνοδεύεται από τον αξιωματικό και τους οπλίτες. Το ιερό σύμβολο που κάτω από τη σκέπη του πολέμησαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες για την τιμή, τη δόξα, την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Προηγείται του τάγματος της παρέλασης οδηγικής και του επιτελείου. Η συνειδητή πειθαρχία και το υψηλό πρόβλημα αποτελούν την εγγύηση για την ασφάλεια της πατρίδας μας. Ακολουθεί ο διοικητής του πρώτου αερομεταφερόμενου λόγου παρελάσεως. Παρελάσει μπροστά μας ο πρώτος αερομεταφερόμενος λόγος. Αγέρωση το μοστασιά και άψο τη σχηματισμή. Ακολουθεί ο διοικητής του δεύτερου αερομεταφερόμενου λόγου παρελάσεως. Παρελάσει μπροστά μας ο δεύτερος αερομεταφερόμενος λόγος. Χωρίς βαριά κληρονομιά και πιστοί συνεχιστές της ένταξης ιστορίας, οι νεότεροι αξιωματικοί και οπλίτες δηλώνουν και υπόσχονται ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα των πατέρων τους, θα τιμήσουν τα όπλα που τους εμπιστεύει την πατρίδα αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Η παρέλαση κλείνει η πάντα του στρατού. Τέλος παρέλασης.